είστε, πολύ σωστά το είπατε, προβληματισμός κυριαρχεί και σε εμάς. Ήταν κάτι το οποίο βέβαια το φοβόμασταν σε ένα βαθμό ότι θα συμβεί. Ίσως είναι περισσότερο από αυτό που περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη Δράμα. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Όπως βλέπετε, σε όλα τα περιφερειακά σχεδόν ιδρύματα της χώρας και ιδιαίτερα οι επιστήμες, αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να γίνει προσπάθεια να ερμηνευθεί, ιδιαίτερα οι επιστήμες που έχουν σχέση με το περιβάλλον, οι παλιές κλασικές επιστήμες, αυτές που λέγαμε σχετικές με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη γεωλογία, έχουν μια μεγάλη πτώση. Ο κόσμος, οι γονείς και οι μαθητές προφανώς έχουν στραφεί σε νέα αντικείμενα, σε καινούργια γνωστικά πεδία και ίσως είναι κάτι, ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να πάρουμε για να προβληματίσει όλους όσοι ασχολούνται με την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημιακών τμήματων. Τελικά η βάση εισαγωγής έπαιξε ρόλο, κύριε Μανουλούδη? Σαφώς έπαιξε ρόλο, γι' αυτό σας είπα ότι ήταν κάτι αναμενόμενο, γιατί όταν τα τελευταία χρόνια γνωρίζαμε ότι οι περισσότεροι από τους εισακτέους κειμενόταν στις 6, στις δικές μας, τα δικά μας τμήματα, στις 6, 7, 8 χιλιάδες μονάδες, και τώρα λόγω της βάσης που αναφέρατε πριν έπρεπε όλοι να περάσουν τον πύχη των 8 χιλιάδων περίπου που είχε τεθεί από το Υπουργείο, ήταν αναμενόμενο ότι αυτόν τον πύχη θα τον περάσουν οι περισσότεροι από τους υποψήφιους που αφορούσαν τα δικά μας τμήματα. Και τι γίνεται τώρα με τα δύο τμήματα της Δράμας, πώς είναι οι εισακθέντες? Κοιτάξτε, οι εισακθέντες είναι 25 στο τμήμα δασολογίας και 59-60, αν δεν κάνω λάθος, στο τμήμα αγροτικής βιοτεχνολογίας και κοινολογίας. Είναι μικρό νούμερο, αμφισβήτητα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι το Υπουργείο δια της Υπουργού έχει ζητήσει από τους Πριτάνης των Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα να κάνουν τις προτάσεις τους έως 30 Σεπτεμβρίου για τα τμήματα τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον ως προβληματικά με βάση τον αριθμό των εισακτέων. Θα συνεργάσουν τα συλλογικά όργανα εντός της εβδομάδας της ερχόμενης και η διοικούσα βέβαια, επιτροπή στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπέχει το ρόλο συγκλήτου. Αυτό θα γίνει όχι μόνο στο δικό μας πανεπιστήμιο και όχι μόνο για τα δικά μας τμήματα, για όλα όσα σας είπα που είναι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατηγορία. Θα στείλουμε τις προτάσεις στην Υπουργό έως 30 Σεπτεμβρίου και από εκεί και μετά θα δούμε τι θα μπει και η πολιτεία και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πάντως τα δύο τμήματα λειτουργούν κανονικά, λειτουργούν, και ξεκινά η διαδικασία, μπορούμε να πούμε, της νέας χρονιάς. Κοιτάξτε, φυσικά λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν, διότι μην ξεχνάτε ότι σε αυτά τα τμήματα έχουν μπει τα τελευταία χρόνια έτσι δεκάδες φοιτητών και στα δύο. Είναι παιδιά τα οποία είναι στο δεύτερο έτος, στο τρίτο έτος, στο τέταρτο, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε στον δρόμο αυτά τα παιδιά, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα τμήματα. Ακόμα και αν αύριο πούν ότι σταματάει κάθε διαδικασία νέας εισαγωγής εδώ στη Δράμα, έχουμε τμήματα τα οποία θα λειτουργούν για αρκετά χρόνια ακόμα, διότι υπάρχουν φοιτητές που είναι μέσα. Έτσι, και οι οποίοι θέλουν 2, 3, 4, 5 χρόνια για να τελειώσουν τις σπουδές τους. Σε κάθε περίπτωση θα λειτουργήσουν όμως και φέτος με αυτούς τους λίγους εισακτέους που πήραμε και στο ένα και στο άλλο τμήμα, το οποίο άλλο τμήμα δεν θεωρώ ότι είναι λίγο, ο αριθμός δηλαδή του 60, ένας αριθμός ο οποίος ένας μέσος αριθμός για ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Με αυτά που είδαμε κιόλας, έχουμε δει τμήματα πανεπιστημιακά με 0 φοιτητές. Έτσι, έτσι. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτά. Και αν θέλετε, γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα μπέρδεμα, να το ξεκαθαρίσουμε τους ακροατές σας. Και για το τμήμα δασολογίας είπαν τον αριθμό 0, ο οποίος ισχύει, αλλά πώς ισχύει? Ισχύει κατά ένα μέρος. Είναι 0 οι εισακταίοι από την κατηγορία του γενικού λυκείου. Αλλά υπάρχουν εισακταίοι από την κατηγορία των ΕΠΑΛ και από τις κατηγορίες του 5 και 10% που είναι εισακταίοι που ήταν από τις παρελθούσες χρονιές. Συνεπώς, όπως γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζουν οι ακροατές να το πούμε, ο πληθυσμός που απαρτίζει τους φοιτητές που μπαίνουν σε ένα ίδρυμα, σε ένα τμήμα κάποια συγκεκριμένη χρονιά, δεν είναι μόνο από τους προερχόμενους από τα γενικά λύκεια, είναι και από τους προερχόμενους από τα τεχνικά λύκεια, τα επαγγελματικά, και είναι και από κατηγορίες εισακταίων από παρελθούσες χρονιές ή από αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει ένα όριο ηλικίας κλπ. Αυτές όλες οι κατηγορίες αθροίζονται και κάνουν το συνολικό αριθμό των εισακταίων. Εδώ λοιπόν στο τμήμα δασολογίας είχαμε 0 από την πρώτη κατηγορία, γι' αυτό ακούστηκε το 0, που είναι γενική, το γενικό λύκειο, αλλά είχαμε 25 παιδιά από τις άλλες κατηγορίες που ανέφερα, από τα τεχνικά λύκεια, από το 5%, από το
10% από αυτά που λένε. Δηλαδή από ΕΠΑΛ και από ΕΣΠΕΡΙΝΑ κλπ. Συνεπώς έχουμε 25 φοιτητές, όχι 0. 0 είναι από το ΓΕΝ. Στην αγροτική βιοτεχνολογία και κοινολογία έχουμε 24 παιδιά από τα γενικά λύκεια και οι υπόλοιποι 35 είναι από.